Μείνε μαζί μου να πούμε μια καλημέρα στο Μίλτο. Ο Μίλτος Σακελάρης είναι στο Κίεβο. Καλημέρα, καλημέρα Μίλτο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είναι τα πράγματα? Καλημέρα από το Κίεβο. Ναι. Ακόμη ένα δύσκολο βράδυ, Γιώργο. Καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους που είναι εκεί. Καλημέρα και στην Έλλη. Να είσαι καλά. Να πούμε ότι το βράδυ ξυπνήσαμε κάποια στιγμή μαζί με τον Σάβα γύρω στις 3:30 από σιρήνες. Ηχούσαν ασταμάτητα. Προσπαθήσαμε να διαπιστώσουμε αν έχει συμβεί κάτι. Δεν είχε συμβεί κάτι. Ήταν δύσκολο το βράδυ. Δεν είχαμε τουλάχιστον κοντά σε εμάς κάποια έκρηξη ή κάποιον πυροβολισμό. Μάλιστα. Ωστόσο, χθες είδαμε, Γιώργο, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, πως τα χτυπήματα ήταν όλο και πιο κοντά στο Κίεβο. Μάλιστα, ένα από αυτά τα χτυπήματα ήταν και μέσα στην πόλη, όταν κατά σκοπευτικό ντρόουν ρωσικό χτύπησε κτίριο. Έτσι. Πιθανότητα είχε στόχο κάποιο άλλο κτίριο, ήταν κοντά ένα αστυνομικό τμήμα. Χτύπησε ένα κτίριο, έπιασε και φωτιά. Ακούσαμε και την ισχυρή έκρηξη χθες το πρωί. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ώρες. Θυμίζω φυσικά πως υπάρχει ανησυχία εδώ στο Κίεβο, αλλά κανείς δεν εγκαταλείπει το πόστο του, κανείς δεν εγκαταλείπει τη θέση του. Ακούσαμε χθες τον πρόεδρο Ζελένσκι να κάνει πολύ συγκεκριμένες δηλώσεις για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Όπως είπε, 31 τάγματα του ρωσικού στρατού έχουν υποστεί ζημιές. Και μιλάμε για ζημιές που έχει υποστεί ένας από τους μεγαλύτερους στρατούς, όπως δήλωσε ο ίδιος. Ακριβώς. Ζήτησε επίσης να σεβαστεί η Ρωσία την κατάπαυση του πυρός. Και το λέω αυτό γιατί αφού το ζήτησε μετά από λίγο, Ουκρανοί αξιωματούχοι, Γιώργο, ανέφεραν πως χτυπήθηκε κονβόι εκένωσης από το Κίεβο. Έχουμε 7 νεκρούς εκεί σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Καταλαβαίνετε πως είναι πολύ δύσκολο. 82 τα παιδιά από την πρώτη μέρα του πολέμου, έτσι. 82 παιδιά ακριβώς, 82, έχουν ακριβώς. Χάσει τη ζωή τους από την πρώτη μέρα του πολέμου. Φοβερό. Γιώργο, επίσης να τονίσουμε, φοβερό, ακριβώς. Και έχουν τραυματιστεί πάνω από 850 από τα όσα μας λένε από την Ουκρανία. Τη σημερινή μέρα από την Ουκρανική κυβέρνηση. Ακριβώς. Τη σημερινή μέρα, μετά από τόσες μέρες εκεί στην πόλη, πώς τη βλέπεις? Έχετε την αίσθηση ότι όσο πάνε και πλησιάζουνε? Αυτή είναι η αίσθηση. Αυτή είναι η αίσθηση. Και το λέω γιατί χθες βρεθήκαμε σε σημεία στα οποία είχαμε βρεθεί τις προηγούμενες ημέρες και δεν είχαν κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα. Τώρα φαίνεται πως ακόμη και αυτά τα σημεία στα οποία ήμασταν, παραδείγματος χάρη το Χοστομέλ, χτυπήθηκε πάρα πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές σπίτια αλλά και αποθήκες, Γιώργο. Νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε τον πρόεδρο Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι για να μπει η Ρωσία στο Κίεβο θα πρέπει να ισοπεδωθεί η πόλη. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσετε, ήταν δήλωση πραγματικά συγκλονιστική. Είπε δηλαδή ότι για να φτάσουν εδώ οι ρωσικές δυνάμεις σε μία από τις καλύτερα φυλαγμένες πόλεις της Ουκρανίας, ίσως την πιο ασφαλή για την ώρα, μάλιστα, πόλη, το Κίεβο, θα πρέπει να ισοπεδώσουν την πόλη. Και τόνισε ακόμη πως ακόμη και 2 εκατομμύρια Ρώσους στρατιώτες να φέρει, τα ισορροί, οι νεκροί στρατιώτες θα αυξηθούν. Όπως το λες είναι, και εμείς καταγράφουμε εδώ όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Φαίνεται ότι εκεί στη Μαριούπολη, επίσης στις πόλεις γύρω-γύρω από το Κίεβο αυτή την ώρα γίνονται ομηρικές επιδρομές, έτσι δεν είναι? Σωστά. Και από εκεί και πέρα χάνονται άνθρωποι. Είναι αδιανόητο 82 παιδιά από την πρώτη μέρα του πολέμου να έχουν χάσει τη ζωή τους, Μίλτο. Βλέπουμε μανάδες που είναι σε μια κατάσταση απίστευτη και βέβαια τα 15 εκατομμύρια πρόβλεψη για ανθρώπους που θα ξεριζωθούν, έτσι. Ακριβώς. Και όλα αυτά στην Ευρώπη. Μίλτο, θα σου πω για μια ακόμη φορά να προσέχεις, παλικάρι μου, έτσι. Να προσέχεις. Προσέχουμε μαζί με τον Σάβα πάντοτε. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε θερμά για την αμεσότητα της ενημέρωσης. Όποτε χρειαστεί και αν χρειαστεί, ή τηλεφωνικά ή με άλλο τρόπο, εσύ το ξέρεις καλύτερα. Περιμένω και από σένα νέα, έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ.